υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Πέλλας, τι σηματοδοτεί η κάθοδος αυτή? Ζούμε δύσκολες στιγμές. Η πατρίδα μας διέρχεται τη μεγαλύτερη οικονομική και όχι μόνο κρίση της ιστορίας της. Ήρθε η ώρα της αριστεράς. Ήρθε η ώρα η αριστερά να αναλάβει την ευθύνη της. Μέσα στην οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα, είναι πιστεύεις ώρα για ανατροπές? Η χώρα χρειάζεται και ρήξη και ανατροπές. Εμείς ερχόμαστε με ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση που περνάει η πατρίδα μας. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, κανένας άνεργος στο δρόμο, κανένας συμπολίτης μας χωρίς ούτε ένα πιάτο φαγητό. Να δώσουμε χαμόγελο και ελπίδα στην Ελλάδα. Είσαι γνώστης, έχεις ζήσει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση επί σειρά ετών τα προβλήματα στο νομό Πέλλας. Πού πιστεύεις ότι αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα? Ο νομός μας, ο νομός Πέλλας, πρέπει να δει το μέλλον του μέσα από τη νέα γενιά, από τους νέους ανθρώπους. Τέρμα στη μετανάστευση. Η αριστερά έχει ευθύνη να στηρίξει, να εμπνεύσει, να δημιουργήσει, να δώσει ευκαιρίες στα παιδιά μας. Στήριξη στους νέους αγρότες, στήριξη στην νεανική επιχειρηματικότητα, στη καινοτομία, στο δικαίωμα στην εργασία. Μόνο έτσι ο νομός μας μπορεί να έχει μέλλον. Πιστεύεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει την ανατροπή? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει? Ο λαός θα κερδίσει. Ο λαός θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Το μέλλον ξεκίνησε. Στηρίζουμε την Ελλάδα. Ελλάδα, πρώτη φορά αριστερά.